Είναι πολύ ωραία εδώ, αλλά ο καιρός θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερος, λίγο πιο ζεστός. Κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο φετινός Σεπτέμβρης, καθώς οι πληρότητες σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλήμματα της Κρήτης ξεπέρασαν το 80%. Τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων με πρωτοπόρους τους Γερμανούς επέλεξαν το νησί μας για διακοπές. Ευχάριστη έκπληξη ο Σεπτέμβριος για όλο το νομό Ηρακλείου. Η πλειοψηφία του νομού Ηρακλείου είχε πολύ υψηλές πληρότητες, αγγίξαν τις πληρότητες 90% όπως και τον Αύγουστο. Και όταν λέμε Γερμανία, μιλάμε για μεγάλα νούμερα, πάνω από 100.000 αφήξεις το μήνα. Οι χαμηλές τιμές του Οκτωβρίου κρατάνε σε υψηλό επίπεδο τις κρατήσεις, κυρίως σε μεγάλα ξενοδοχεία, αλλά και σε πολυτελείς κατοικίες και βίλες. Οι κρατήσεις έρχονται εβδομάδα-εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι περιμένουν να δουν αν όλα είναι καλά στον προορισμό που θα πάνε ή στη χώρα από όπου προέρχονται για να υλοποιήσουν το ταξίδι τους. Επομένως υπάρχουν περισσότερο last minute κρατήσεις. Ακριβώς. Είναι η χρονιά και η περσινή και η φετινή και νομίζω θα είναι και η επόμενη της τελευταίας στιγμής. Γιατί επιλέξετε τον Οκτώβριο για τις διακοπές σας? Επειδή οι τιμές είναι πολύ καλύτερες για εμάς. Ο καιρός είναι εντάξει. Θα μπορούσε να έχει περισσότερο ήλιο. Επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά την Κρήτη. Μας αρέσει πολύ. Και πιστεύω και ο Οκτώβριος μπορεί να δείξει και καλύτερα νούμερα από το 19. Μικρή επιρροή στην τουριστική εικόνα του νησιού φαίνεται πως είχε το τρομερό χτύπημα του πρόσφατου σεισμού, καθώς δεν υπήρξαν απώλειες στις τουριστικές περιοχές. Βγήκε και μια εικόνα ότι οι Κρητικοί κοιμούνται στις σκηνές και οι τουρίστες στις παραλίες. Δεν βοήθησε αυτό, αλλά τώρα αρχίζει και κοπάζει και αρχίζει και υπάρχει ροή κρατήσεων ξανά. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν έγινε κάτι το οποίο θα τρομάξει τον κόσμο και θα φοβήσει τον κόσμο για να μην σκεφτεί το νησί. Δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει και από την εμπειρία μου και από την επαφή που έχω με τον κόσμο και από τους ανθρώπους που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να μας εκφράσουν την αγωνία τους και το τι συμβαίνει, τους φίλους και τους επισκέπτες που έχουμε ανά τις χώρες της Ευρώπης. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου φτάνει η φετινή σεζόν για κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες με χαμηλές πληρότητες από τα τέλη Οκτωβρίου έως και το κλείσιμο της σεζόν. Βλέπουμε ότι η Κρήτη έχει μια δυναμική. Η Κρήτη θα πάει και τον Οκτώβριο καλά και τις αρχές του Νοεμβρίου. Τα σλότ στο αεροδρόμιο είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Τα περισσότερα ξενοδοχεία μεγάλα θα παραμείνουν όλο τον Οκτώβριο ανοιχτά και οι πληρότητες τους μέχρι τις 20 του μήνα είναι μεγάλες, μιλάμε πάνω από 80% και από εκεί πέρα αρχίζουν οι αναχωρήσεις και φεύγουν μέχρι τέλος του μήνα που θα κλείσουν περισσότεροι και θα μείνουν λιγοστοί ανοιχτοί μέχρι να τελειώσει η σεζόν γύρω στις 10-12 του Νοέμβρη.